Είμαστε στην Ιωνία οδό, κατεύθυνση Αγρίνιο. Θα ακολουθήσουμε μια χωμάτινη διαδρομή στα Άγραφα. Στο προηγούμενο επεισόδιο περάσαμε από το Κερασοχώρι στην Ευρυτανία και ανεβήκαμε σε μια διαδρομή μέσα στην Ομίχλη. Περάσαμε στα Άγραφα και συναντήσαμε μια παρέα με 4 μοτοσυκλέτες, συνεχίσαμε με τον ήλιο να πέφτει και φτάσαμε στη Φυλακτή αναζητώντας ένα σημείο διενυκτέρευσης. Ανεβήκαμε με την παρέα σύσσωμη από ένα δύσκολο δασικό δρόμο μέσα στη νύχτα και τελικά βρήκαμε το σημείο διενυκτέρευσης. Περάσαμε τη νύχτα στις σκηνές και μόλις ξυπνήσαμε ευνηδιαστήκαμε από την ομορφιά του σημείου που μας φιλοξένησε. Και ο δρόμος υπό το φως του ηλίου που ανεβήκαμε 2 φορές χθες το βράδυ. Κατεβαίνουμε να γεμίσουμε τις μηχανές βενζίνη και να συναντήσουμε τον Κώστα. Σήμερα θα ανέβουμε από την Φυλακτή και θα φτάσουμε μέχρι την Αργυθέα, από όπου θα κινηθούμε νότια στο δυτικό τμήμα των Αγράφων. Χθες ήμασταν 2, γίναμε 4 το βράδυ και ένας ακόμα σήμερα το πρωί, 5. Το ανέβασμα έχει αρκετά τεχνικά κομμάτια λόγω των βροχών. Σιγά! Χτύπησες! Τι έγινε? Ναι ρε, εντάξει! Η συνηθισμένη υποδοχή μας από τα σκυλιά και τα εικόσιτα ζώα.
αρχίζουμε και κινούμαστε πλέον προς νότο από αυτό το σημείο. Ερημιά και εγκατάλειψη είναι και εδώ το χαρακτηριστικό γνώρισμα. Το καλύτερο κομμάτι! Ίσως ήταν το πιο όμορφο κομμάτι της σημερινής διαδρομής με δασικά και ανοιχτά τμήματα με καλό ρυθμό. Πάνω. Ασφάλτινα και χωμάτινα τμήματα εναλλάσσονται περνώντας από Στεφανιάδα και Γρανίτσα για να μας οδηγήσουν στο μοναστηράκι. Από το μοναστηράκι χωρίζει η παρέα και εμείς θα ακολουθήσουμε για λίγο τον Αγραφιώτη για να φτάσουμε στη γέφυρα Τατάρνας. Το δυτικό τμήμα των Αγράφων δεν έχει την άγρια μορφιά και την αναγνώριση. Παρ' όλα αυτά, η εξερεύνηση άξιζε τον κόπο. Μια νέα περιπέτεια μας έρχεται, οπότε αφήστε ένα like, κάντε μια εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για να μην την χάσετε.